Αντιμετωπίζει θέματα όπως αυτό που επέξεται προηγουμένως, κυπριακές αερογραμμές. Τελικά επαναλάβαμε έναν κράτος γεμάτο ορολογιακές βόμβες. Δηλαδή, όλα κρυμμένα κάτω από το χαλί, αφήστε τους επόμενους. Cyprus Airways. Κλασική περίπτωση. Παρολίγο πτώχευση του κράτους. Αυτή ήταν η ιστορία. Τα αφήναμε, να περνούσε ο καιρός, οι μήνες, τα χρόνια. Και φτάσαμε σε ένα σημείο σήμερα που να ψάχνουμε 80 εκατομμύρια διαφορετικά το κράτος οδηγείται σε πτώχευση. Αυτή είναι η κατάσταση, αγαπητέ Νικήτα. Δυστυχώς. Λύσεις υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, για να δούμε τα θετικά της εικόνας που υπάρχει μπροστά μας. Θα κόψουμε τον λαιμό μας να βρούμε τις λύσεις. Σαν κυβέρνηση. Αυτό είναι το καθήκον μας, αυτή είναι η υποχρέωση μας. Αλλά είναι τραγικά τα όσα συμβαίνουν, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα εκεί. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν πληρωθούν την πρώτη του μήνα και πληρωθούν την τρίτη, την πέμπτη, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εξάλλου είναι κάτι που έγινε και χτες. Αλλά εδώ που έφτασαν τα πράγματα, βλέπεις έναν δημόσιο τομέα, έναν ιδιωτικό τομέα κυριολεκτικά να καταραίει, έχει δώσει τα πάντα. Έχει δώσει την ψυχή του. Απολύσεις, μείωση μισθών. Εκεί είναι που πρέπει να στοχεύσουμε. Πώς θα δημιουργήσουμε σαν κυβέρνηση τρόπους έτσι ώστε να υποβοηθήσουμε αυτό που λέμε ανάπτυξη. Και ανάπτυξη, είτε θέλουμε να πιστέψουμε είτε όχι, μόνο από τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να έρθει. Άρα με αυτά τα δεδομένα, πώς θα προέλθει η ανάπτυξη. Κίνητρα. Πρέπει να βοηθήσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Θα ανακοινωθούν τα μέτρα αυτά που έχει εξαγγείλει ο Πρόεδρος σύντομα, άμεσα, αύριο μεθαύριο, για να αρχίσει να. Ήδη, σαν Υπουργείο των Εσωτερικών, έχουμε συνεχώς επαφές τόσο με Κύπριους, άλλων τόσο με ξένους επενδυτές. Δίνουμε συνέχεια κίνητρα. Μπορώ να παριθμίσω κάποια. Φαίνεται να είναι πολύ μεγάλο παράθυρο για αξιοποίηση οι ξένοι επενδυτές. Φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ρεύμα για αγορά οικίας στην Κύπρο με αντάλλαγμα την παραχώρηση μόνιμης διαμονής. Διευκολύνουμε εκεί τα πάντα. Φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον για απόκτηση επικόητος. Και εκεί διευκολύνουμε. Από 15 εκατομμύρια που ήταν το όριο που έπρεπε τώρα να καταθέσει κάποιος για να πάρει την υπηκότητα, σήμερα λέμε πολύ πιο λίγα χρήματα, αλλά όμως με το στοιχείο μέσα της επένδυσης. Δεν ξεπουλούμε διαβατήρια. Δηλαδή έρχεται στην Κύπρο, επενδύει, βάζει και κάποια εκατομμύρια στην τράπεζα, αγοράζει και κάποια κίνητα. Έρχεται στην και Κύπρο, παίρνει διαβατήριο. Επενδύει. Ναι. Διότι ο στόχος δεν είναι να μπουν τα χρήματα σε μια τράπεζα. Ο στόχος είναι να μπουν στην αγορά έτσι ώστε να δημιουργηθεί ανάπτυξη, να μειωθεί η ανεργία και να επανεκκινήσει η οικονομία. Επίσης, ό,τι αφορά τους Κύπριους, θέλουμε, στόχος είναι ένα μήνα να μπορεί να πάρει η άδεια. Πολεοδομική, οικοδομή, να μπορεί να ξεκινήσει να χτίζει. Είναι για μεγάλες επενδύσεις, τουλάχιστον, maximum θα έλεγα, 3 μήνες να μπορεί να πάρει άδεια. Με αυτούς τους τρόπους, πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι ώστε να επαναρχίσει αυτό που λέμε δημιουργία, ανάπτυξη, οικονομία. Ρώσοι που έχουν καταθέσει εδώ στην Κύπρο, όχι μόνο σε κυπριακές τράπεζες, αλλά και γενικότερα, έχουν δείξει ενδιαφέρον ως προς αυτά τα μέτρα που μελετάτε. Υπάρχει δηλαδή να αφήσουν τις καταθέσεις τους εδώ και να πάρουν κάποια ανταλλάγματα. Παρόλα τα όσα έχουν επισυμβεί, τα πράγματα δεν είναι τόσο απογοητευτικά. Δεν είναι, μάλιστα. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που ενδιαφέρονται και μπορώ να πω ότι προχωρούμε και κλείνουμε συμφωνίες. Αλλά επαναλαμβάνω. Ιδιωτικός τομέας. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό κάνουμε. Σήμερα είχα περιήγηση και στον έπαρχο, αλλά και στο γραφείο Μέρινας κλπ. Και ήμουν ξεκάθαρος με τους δημόσιους υπαλλήλους. Εν ανάγκη θα δουλεύετε και υπερορίες, χωρίς να αμείβεστε. Αφυπηρετούν αρκετοί. Δεν έχει δύναμη το κράτος σήμερα πάρει άλλους. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα μέσα στον κόσμο των δημοσίων υπαλλήλων ότι είναι η ώρα της συνδρομής, της συμβολής σε αυτήν την υπερπροσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση σήμερα για επανεκκίνηση της οικονομίας. Με μεγάλη μου ευχαρίστηση μπορώ να πω ότι υπήρχε ανταπόκριση. Ανταποκρίνονται. Υπάρχει επίγνωση της κατάστασης που είμαστε σήμερα. Θέλουν να βοηθήσουν μπροστά στην κατάρρευση. Βεβαίως. Θα βοηθήσουμε όλοι για να σωθεί ο τόπος. Τι γίνεται με την κινέζικη αγορά? Είχαν δείξει κάποιο ενδιαφέρον? Κάπου υπάρχει μια παγωμάρα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες? Αντίθετα. Όχι μόνο δεν υπάρχει παγωμάρα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σήμερα με πήρε Κύπριος επιχειρηματίας από την Κίνα για να μου πει
δύο σημεία που αφορούν το ενδιαφέρον των Κινέζων επενδυτών στην Κύπρο. Έστω και από τηλεφώνου, τον Εθάρινα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακόμα εκτός από την Πορτογαλία. Να μην μείνουμε στο ενδιαφέρον, να προχωρήσουμε και στην πράξη. Η πράξη πώς είναι, πώς υλοποιούνται αυτά. Με τις πράξεις που γίνονται. Υπάρχουν αγορές. Κλείνουν συμφωνίες Κύπροι επιχειρηματίες στον χώρο των developers. Κλείνουν συνεχώς συμφωνίες. Και πρέπει εμείς, σαν κυβέρνηση, με τη σειρά μας, να μην απογοητεύσουμε. Δηλαδή, χρονοδιαγράμματα. Μέσα σε αυτά πρέπει να αποδίδεται η μόνιμη διαμονή. Διότι περί αυτού πρόκειται. Κάποια άλλα μικροπροβλήματα πάλι που έχουν αναφορικά με το αν θα πάρει δύο ή έναν εναντίον 300.000, να διευκολύνουμε. Ό,τι αφορά ο διαβατήριο, κάποια άλλα μικροπροβλήματα που έχουν, πάλι διευκολύνουμε. Δουλεύουν ήδη αυτοί οι μηχανισμοί προς αυτή την κατεύθυνση? Κύριε Νικήτα, θα έλεγα ότι το μόνο που κινείται σήμερα από πλευράς ξένων και εισρωή χρήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι ό,τι έχει να κάνει με αυτούς τους επενδυτές. Γιατί αν δείξουμε τα πρώτα δείγματα γραφής, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αλυσίδα. Θα ακολουθήσουν και πολλοί άλλοι. Εγώ να σας πω έτσι, ναι, για να λέμε και νούμερα. Υπήρξε ένα άνθρωπος στη Λάρνακα που επούλησε 450 σπίτια. Τι τώρα, τελευταία? Βεβαίως. Υπάρχει ενδιαφέρον. Και αυτό το ενδιαφέρον πρέπει να το κρατήσουμε ολοζώντανο. Αν θέλετε, να εθαρρύνουμε έτσι περισσότερο. Μέχρι που σκεφτόμαστε να στείλουμε άνθρωπον του Υπουργείου Εσωτερικών στην Κίνα, εκεί στην πρεσβεία, να παρακολουθεί, να είναι παρόν, έτσι ώστε τα όποια προβλήματα να τα επιλύει επί τόπου. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας. Πώς θα βρεθούν αυτά τα 75 εκατομμύρια? Είδαμε ήδη δύο νομοσχέδια που έχουν ρηχθεί στον κάλαθο των αχρήστων. Ναι. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούμε, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο με νομοσχέδιο αποδεκτών από τη Βουλή αυτή τη φορά, να καταφέρουμε να εισπράξουμε αυτά τα 70 με 75 εκατομμύρια. Να σας πω ότι είναι μνημονιακός όρος η εξασφάλιση αυτών των 75 εκατομμυρίων. Δηλαδή, αν δεν τα καταφέρουμε, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε την πρώτη δόση. Άρα λοιπόν, πρέπει να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή, πώς, με ποιο τρόπο, πώς θα γίνει η πρόταση, πώς θα τεθεί σε εφαρμογή αυτή η φορολογία? Η πρόταση που θα πάει στη Βουλή θα είναι τέτοια, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτή. Να μην πω σε λεπτομέρειες. Κατά τρόπον ακριβοδίκαιων, όλοι θα πρέπει να επομισθούν κάτι σε σχέση με αυτή τη φορολογία των ακινήτων. Όλοι. Όλοι. Όλοι που έχουν στην κατοχή τους ένα ακίνητο. Προσπαθούμε να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Μην μπαίνετε σε λεπτομέρειες. Εάν είναι ένα μικρό ακίνητο, αντίστοιχη, ανάλογη. Θα είναι μικρός και ο φόρος. Βεβαίως. Δεν θα είναι κάτι που θα ενοχλεί ή κάτι που δεν θα μπορεί ο Κύπριος πολίτης να ανταποκριθεί. Ανάλογα με το τι έχει ο καθένας. Έτσι είναι. Ανάλογη θα είναι και η εισφορά σε αυτό το φόρο. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, κατά τρόπον ακριβοδίκαιων, αλλά και στα πλαίσια των δυνατοτήτων του καθενός. Είτε είναι μικρός, είτε είναι μεγάλος. Φαντάζομαι λάβατε υπόψη και όλες αυτές τις αντιδράσεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα επ' αυτής της φορολογίας. Βεβαίως. Και τις φωνές διαμαρτυρίας. Όχι μόνο επ' αυτής. Επί όλων των αντιδράσεων που είχαμε. Και έχουμε και ενδεχομένως θα έχουμε. Ναι, αλλά π.χ. για τους ξενοδόχους. Υπήρχαν αντιδράσεις έντονες ότι δεν μπορούν να καταβάλουν αυτή την φορολογία. Εγώ που θα σας πω κατηγορηματικά. Πώς θα ρυθμιστεί κατηγορηματικά, ναι. Κατηγορηματικά σας λέω ότι η φορολογία δεν θα είναι τέτοια έτσι ώστε να παρεμποδίζει τον επιχειρηματία. Δεν θα είναι βάρος που να του δημιουργεί πρόβλημα ή στο να προχωρήσει σαν επιχείρηση να παράξει, να δημιουργήσει και να φέρει εισοδήματα. Πότε θα γνωρίζουμε ακριβώς τον τρόπο που θα πληρωθεί? Πάρα πολύ σύντομα. Εξάλλου υπάρχουν και χρονοδιαγράμματα. Εντός της εβδομάδος θα πρέπει με τον Υπουργό των Οικονομικών να το κλείσουμε. Και θα πάει στη Βουλή το νομοσχέδιο? Ακολούθως θα πάει στη Βουλή το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Και θα πρέπει να περάσει, είναι στους όρους που έχουν τεθεί για να μας δοθεί η πρώτη δόση. Είναι μνημονιακός όρος. Μνημονιακή προϋπόθεση. Και πρέπει να μάθουμε επιτέλους να λειτουργούμε στα πλαίσια όρων αυτών. Και εδώ να πω ότι δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ό,τι ζητάει η Τρόικα είναι και ανάθεμα. Να εξηγούμαστε. Ναι, αλλά το θέμα είναι τι θα ζητήσει από εδώ και μπρος. Θα μας δώσει τώρα την πρώτη δόση. Ανησυχεί ο κόσμος με τι μέτρα θα έρθει το επόμενο τρίμηνο ή τετράμηνο. Αγαπητέ Νικήτα, από εμάς εξαρτάται τι θα έπεται. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Πιστεύω ότι εάν τιμούμε τα όσα συμφωνούμε, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Είχε γίνει ολόκληρο θέμα για αυτό τον φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας σε σχέση με τις τιμές. Θα είναι στις τιμές του 80. Θα προλάβουν οι του χτηματολογίου να δώσουν νέες τιμές? Πώς θα κινηθεί η φορολογία? Οι του χτηματολογίου κάποτε είπαν ότι για να γίνει επανεκτίμηση των ακινήτων στην Κύπρο μπορεί να απαιτεί 30 χρόνια. Σήμερα λοιπόν η Τρόικα, και αυτό είναι μέσα στο μνημόνιο, μας επιβάλλει ότι μέχρι τέλος του 2014
θα πρέπει να έχει γίνει η επανεκτίμηση των ακινήτων στην Κύπρο. Άρα αυτό τώρα δεν προλαβαίνουμε με αυτόν τον φόρο για αυτό τι σημαίνει. Όχι. Αυτό θα είναι με τις παλιές τιμές. Ναι. Σημαίνει ότι εμείς μέχρι το 2014 θα πρέπει να κάνουμε τέτοια δουλειά μέσα στο χρηματολόγιο, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που είναι και αίτημα της Τρόικας, αλλά θέλετε, κλείνουμε και μια στρέβλωση, δημιουργούμε και μια προοπτική. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά, δεν θα ειστάσουμε να πάρουμε δημόσιους υπαλλήλους από άλλα τμήματα, για το λέω και δημόσια, αναδασμός για παράδειγμα. Για 3 χρόνια θα πρέπει να δουλεύει για το χρηματολόγιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την επανεκτίμηση. Άλλα τμήματα. Τμήμα υδάτων. Θα πρέπει εκεί και όπου απαιτείται να μετακινηθούν κάποιοι άνθρωποι για να πληρώσουν τις όποιες ανάγκες έχουμε σήμερα. Είτε είναι μνημονιακές, είτε είναι ευρύτερα οικονομικές. Πότε ξεκινά αυτή η μετακίνηση των υπαλλήλων, άμεσα? Πάρα πολύ σύντομα. Σύντομα. Εχθές που λέμε. Άρα σύντομα θα έχουμε και μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων. Δεν έχουμε χρόνο, αγαπητοί. Βεβαίως δεν έχουμε χρόνο. Δεν μας παίρνει χρόνο. Όλοι τώρα πρέπει να βοηθήσουν. Αλλά ο φόρος θα γίνει ιδιοκτησίας, θα γίνει με βάση των τιμών του 80. Μην επιμένετε και μην φοβάστε. Δεν φοβόμαστε. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Τι να φοβόμαστε? Τόσα είδαμε μπροστά μας. Ο κόσμος να είναι ήσυχος. Θα πρέπει να μαζευτούν αυτά τα 70 με 75 εκατομμύρια. Αλλά επαναλαμβάνω, μέσα από έναν ακριβοδίκαιο τρόπο. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, αναμένουμε να δούμε όλα αυτά που μας είπατε στην πράξη. Αναμένουμε να δούμε και αυτά.